Αγαπητοί τηλεθεατές, κοντά σας για τα θέματα τα ενημερωτικά που πρέπει να σας προσφέρουμε από το μετερίζει το δικό μας. Έτσι λοιπόν, σε τούτη την εκπομπή έχουμε μία ιδιαίτερη παρουσία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρθηκε να προσφέρει αυτά που ξέρει και αυτά που μπορεί μέσα στην τοπική κοινωνία της Σπάρτης. Να ανακατευτεί, να είναι υποψήφιος δήμαρχος. Δεν τα κατάφερε να βγει σαν δήμαρχος, αλλά κατάφερε όμως να πάρει την έδρα του Δημοτικού Συμβούλου σαν αρχηγός του συνδυασμού του και εν συνεχεία να προσπαθήσει να βοηθήσει τα τεκτενόμενα, τα θέματα, τα διάφορα στο Δήμο. Είναι ένας νέος, μορφωμένος, με 2-3 πτυχία και πραγματικά έχει μία κοινωνική υπόσταση τέτοια που προσπαθεί και μπορεί και αναπτύσσει κάποιες δραστηριότητες μέσα από τα επαγγελματικά του δρόμενα και τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Έτσι λοιπόν δεν είναι κανένας άλλος παρά ο γνωστός σε όλους μας Χρήστος Αλεξάκος. Ο κύριος Αλεξάκος είχε την ευχαρίστηση μετά από την πρόσκληση που του υπέβαλα και που του έδωσα να έρθει να συζητήσουμε για τα θέματα που ασχολείται εξειδικευμένα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι μόνο στο Δήμο της Σπάρτης γύρω από τα θέματα του τουρισμού. Έχει δημιουργηθεί, έχει ιδρυθεί, έχει συσταθεί μία επιτροπή τουρισμού για τη Σπάρτη και στην οποία ως πρόεδρος προσπαθεί να δώσει κάποιες λύσεις στα αυτά που χρειάζονται να γίνουν για να αναπτυχθεί ο τουρισμός έτι περαιτέρω, ακόμα περισσότερο στη Σπάρτη, μια και το όνομα Σπάρτη δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί καθόλου, τουλάχιστον τούτη τη φορά κατά την ομολογία του κυρίου Αλεξάκου. Θα προσπαθήσει μαζί με την επιτροπή του να την αναγνωρίσει και να την τονίσει σε διεθνές επίπεδο. Τα πάει καλά. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ εγώ για την τιμή που μου κάνατε να με καλέσατε και να μιλήσουμε για τα θέματα του τουρισμού. Βεβαίως. Είναι γεγονός ότι... τώρα αν μας ξεφύγει και τίποτα παραπάνω, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δηλαδή θέλω να πω, μην πάμε σκέτο τουρισμός, γιατί θα διαμαρτυρηθούν οι ξενοδόχοι, οι διάφοροι που ασχολούνται με το τουρισμό, τα τουριστικά γραφεία και τα τέτοια, και θα πούνε, τι γίνεται, εμείς τι, πού είμαστε. Είναι μεγάλο το πεδίο. Είναι μεγάλο το πεδίο. Σχετικά με αυτό που είπατε, ότι ο Δήμαρχος Σπάρτης με πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη θέση αυτή, αν και πολιτικός αντίπαλος, διότι προέρχομαι από άλλη παράταξη. Σωστά. Το θετικό είναι ότι από τους 41 ή 40 Δημοτικοί Σύμβουλοι ομόφωνα δέχτηκαν την πρόταση του Δημάρχου και φυσικά και εγώ τη μεγάλη τιμή που μου έκανε να ηγηθώ της Τουριστικής Επιτροπής ως πρόεδρος της και να ξεκινήσουμε από το μηδέν, γιατί από εκεί ξεκινάμε, όλη την προσπάθεια για να στήσουμε όλο αυτό το εγχείρημα που λέγεται τουρισμός για το Δήμο Σπάρτης. Που αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε καν προϋπολογισμό. Υπάρχει ένας προϋπολογισμός που ψηφίστηκε. Ναι, το τι υλοποιείται δεν ξέρω. Αυτό είναι το θέμα. Ακόμα δεν είμαστε στη φάση της υλοποίησης, αλλά είμαστε στη φάση του σχεδιασμού. Και ευτυχώς τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, ξεκινάει ύστερα από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και καθυστερήσεις. Είχαμε και τα capital controls, είχαμε εκλογές στις αρχές του χρόνου, στα τέλη Ιανουαρίου του 2015. Είχαμε κάποιες περιόδους που μας πήγαν πίσω. Ωστόσο, είμαστε τώρα τον Οκτώβριο στην ευχάριστη θέση να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός λογότυπου, που είναι το πρώτο μέρος από μια δράση που ονομάζεται κτίσιμο της τουριστικής ταυτότητας του Δήμου Σπάρτης. Σημαντικό αυτό. Χωρίς αυτό δεν μπορείς να προχωρήσεις τίποτα. Ακριβώς. Είναι το βασικό που ξεκινάμε να κάνουμε. Μην ξεχνάς ότι στο θέμα του τουρισμού
θεωρούμε από τους πρωτεργάτες στο νομό. Εδώ και πολλά χρόνια είστε γνώστης, το έχετε τρέξει στα αντικείμενα. 40 χρόνια και. Θέλω να πιστεύω ότι και η επιστήμη σου σε βοηθάει, η επιστήμη σου, τα πτυχία σου που έχεις πάρει του... διευκόλυνε με. Ναι, είναι, υπάρχει ένα πτυχίο στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, ένα στη διοίκηση επιχειρήσεων και ένα στην κλινική ψυχολογία. Υπάρχει δηλαδή μία μίξη ειδικοτήτων που αφορά την επιχείρηση, αφορά τον άνθρωπο εκτός και εντός επιχείρησης. Γιατί αναφέρθηκα σε αυτό? Γιατί αυτές οι γνώσεις, οι πτυχιακές γνώσεις, οι επιστημονικές γνώσεις, σε βοηθάνε να αντιμετωπίσεις με διαφορετικό τρόπο την πραγματικότητα και να προγραμματίσεις και το μελλοντικό εγχείρημα για να πετύχει ο τουρισμός. Ο τουρισμός είναι μια ιδέα. Ο τουρισμός, γιατί να μην γελιόμαστε, η Σπάρτη έχει ένα ιστορικό υπόβαθρο απίθανο. Τεράστιο. Και δυστυχώς δεν το εκμεταλλευόμαστε. Άλλοι το εκμεταλλεύονται, εμείς όχι. Είναι γεγονός ότι έχουμε αυτή την τύχη να έχουμε ένα τεράστιο όνομα, ένα τόπο που είναι παγκοσμίως γνωστός, και θα έλεγα ότι δεν το έχουμε αξιοποιήσει όπως θα μπορούσαμε. Ακριβώς. Και υπάρχουν άλλα παραδείγματα άλλων πόλεων, όχι στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, που ενώ δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο, τουλάχιστον συγκριτικά με την ιστορία που έχουμε εμείς, η Σπάρτη, και παρόλα αυτά το έχουν αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό. Και έχουν πολύ μεγάλα έσοδα από τον τουρισμό τους και οι τοπικές κοινωνίες εκεί ευημερούν και στηρίζονται ή στηρίζουν τέλος πάντων ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας τους στους επισκέπτες. Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Δηλαδή, μετά από δική σου πρόταση, κύριε Αλεξάκο, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος καταρχήν και εν συνεχεία το Δημοτικό Συμβούλιο, φέρανε σε διαβούλευση στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα της ίδρυσης της Επιτροπής Τουρισμού της Σπάρτης. Με ταυτόχρονη πρόταση και για σένα μετά. Πώς, τι προβλέπετε, τι είναι η Επιτροπή Τουρισμού, με τι ασχολείται, εκτός του ότι ξεκίνησε το θέμα της τουριστικής ταυτότητας, αλλά... Πώς ξεκίνησε, είναι ο Αλεξάκος, είναι ο Αλεξάκος και άλλοι 50 σύμβουλοι και διάφοροι παράγοντες, και πώς έγινε, πώς ιδρύθηκε αυτό το πράγμα? Σύμφωνα με το νόμο, τον καλλικρατικό νόμο. Ναι, ναι. Απλώς για γνώση των πραγμάτων στους τηλεθεατές μας, γι' αυτό το λέω. Σύμφωνα με το καλλικρατικό νόμο, ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού πρέπει να είναι δημοτικός σύμβουλος. Χωρίς ωστόσο να διαχωρίζεται αν είναι από την παράταξη που, είναι που κυβερνά, ας πούμε, ή κάποια άλλη. Οπότε μπορεί να είναι από οπουδήποτε, οποιοδήποτε δημοτικός σύμβουλος, ακόμα και αντιπολιτευτικής παράταξης. Έτσι και έγινε με μένα. Προτάθηκα από τον Δήμαρχο, τον κύριο Βαλιώτη, και συντριπτικά η πλειοψηφία ομόφωνα έκρινε θετικά, τέλος πάντων, αυτή την πρόταση. Από εκεί και πέρα, η κάθε παράταξη. Όταν λέμε ομόφωνα, εννοούμε και από την συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση. Και η παράταξη του κύριου Αργυτάκου, πλην ενός από τον κύριο Αργυτάκου, και η παράταξη του κυρίου Κουμουρδούρου και του κυρίου Λεβεντάκη και του κύριου Βαλιώτη, βεβαίως. Ναι. Άπαντες, 40 από τους 41 ήταν θετικοί. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, με γεμίζει εμένα ευθύνη. Με ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί δεν είναι ότι λειτουργώ για τη δική μου την παράταξη. Εδώ σου κάνω την τιμή, 40 από 41 ανθρώπους να σε στείλουν σε αυτή τη θέση. Όπως καταλαβαίνετε, έχεις μεγάλη ευθύνη. Και το αποτέλεσμα ελπίζω να είναι θετικό και δυναμικό προς το τέλος της θητείας μας, να τους δώσει τη δυνατότητα να πούνε ότι κάνανε μια σωστή επιλογή. Η οποία δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί ο τελικός μας κριτής είναι ο Δημότης της Σπάρτης, οι Δημότες της Σπάρτης. Σαφώς. Και για αυτούς δουλεύουμε και για αυτούς παλεύουμε. Και μην ξεχνάτε, όλες οι, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου, όλες τις επιτροπές, όλες τα νομικά πρόσωπα δεν πληρώνονται. Είναι κάτι δηλαδή που κάνουμε... Αυτό ετοιμαζόμουν να σε ρωτήσω. Έχει κάποια
ανταμοιβή, ξέρω εγώ. Όχι, δεν υπάρχει. Κανένας δεν αμοιβείται πλην δύο ή τριών αντιδημάρχων, από όσο γνωρίζω από την παράταξη του κ. Βαλιώτη. Όχι, λέω ως προς την επιτροπή. Όχι, όχι, κανένας. Ούτε τουρισμός, ούτε σε νομικά πρόσωπα, κανείς δεν πληρώνεται. Ναι. Επομένως, τα έξοδα, δηλαδή τα δικά σου, τα προσωπικά, είναι δικά σου. Είναι δικά μου, όπως και όλων, βέβαια. Ναι, όπως και όλων. Όσων ασχολούνται. Κοιτάξτε, δεν μπήκαμε στο Δήμο για να πάρουμε αμοιβές. Όχι, δεν για να το θέτω. Πρέπει να το. Εγώ, λειτουργώντας δημοσιογραφικά, το λέω για να γνωρίζει ο κόσμος ποιος είναι ο Αλεξάκος. Ποιος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού, ξέρω εγώ, και υπό ποια συνθήκας λειτουργείτε. Δεν πληρωνόμαστε, αλλά μας γεμίζει με μεγάλη χαρά αυτό που κάνουμε. Και όσο προχωράμε. Πόσα μέλη έχει το Συμβούλιο αυτό? Είναι 13 μέλη. 13. Είναι 13 μέλη τακτικά και 13 αναπληρωματικά. Καλά, τα 13 μετράνε. Η δυνατότητα που δίνει ο νόμος είναι να ξεκινά από 7 μέλη, ναι, και 9, να φτάνει μέχρι 15. 7, ναι. 9, 11, 13 ή 15. 15, ναι. Η συγκεκριμένη πρόταση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε ήταν για 13. Είναι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων? Ναι, είναι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων, ένας από κάθε παράταξη. Α, ένας από κάθε παράταξη. Μάλιστα. Επομένως, είσαστε πόσες? Πέντε οι παρατάξεις. Πέντε οι παρατάξεις, πέντε οι εκπρόσωποι. Εγώ είμαι εκπρόσωπο την παράταξη. Η παράταξη δική σας, ναι. Ο κύριος Κουμουνδούρος, ο κύριος Βαλιώτης, ο Λεβεντάκης κλπ. Ναι. Ο αντιπρόεδρος, πρέπει να σας πω, στην Επιτροπή είναι ο κύριος Μανουσάκης. Μάλιστα. Ο οποίος φυσικά είναι την παράταξη του κύριου Βαλιώτη. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, πέραν των, των παραγόντων, των μελών που προτείνονται από τις παρατάξεις, έχουμε φορείς οι οποίοι είναι μέσα στην Επιτροπή. Φορείς, όταν λέτε, κοινωνικούς ή επαγγελματικούς? Και κοινωνικούς και επαγγελματικούς. Ναι. Είναι και το επιμελητήριο, το οικονομικό επιμελητήριο. Άρα είναι δηλαδή άλλοι 8. Είναι άλλοι 8. Είναι και μερικοί ιδιώτες. Δεν είναι ακριβώς 8. Υπάρχουν οι δημοτικές παρατάξεις. Πέντε δημοτικές παρατάξεις. Υπάρχουν φορείς και ιδιώτες. Οι ιδιώτες και οι ιδιώτες είναι δύο, αν θυμάμαι. Δύο, οι ιδιώτες. Δύο. Και έξι είναι οι φορείς. Μπορώ να σου το πω και ακριβώς. Όχι, εντάξει, να κάνουμε και ένα λάθος. Είναι φορείς και υπάρχουν και αναπληρωματικοί όλων αυτών. Ναι, πάντα. Αυτό είναι... Όπου επίσης είναι από φορείς οι ιδιώτες. Ναι. Γενικά υπάρχει μια σύνθεση δυνάμεων προκειμένου να μπορέσουν να συνεισφέρουν κατά το μέγιστο στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε για τον τουρισμό. Είσαστε ευχαριστημένος από την σύνθεση του? Κοιτάξτε, στη δημόσια διοίκηση, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, δεν έχεις ό,τι θέλεις. Ακριβώς, όπως ξέρετε και εσύ πολύ καλά, δουλεύεις με τα εργαλεία και τα μέσα και τους πόρους τεχνικούς ή ανθρώπινους που σου δίδονται. Έτσι και εγώ, λοιπόν, με αυτούς. Έχετε βοήθεια γραμματιακή, ξέρω εγώ, υπαλληλική? Δεν έχουμε, αλλά ένα μέλος της Επιτροπής, που είναι και ο τμήματάρχης ο προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Σπάρτης και είναι δημοτικός υπάλληλος, ο κύριος Χρήστος Μητράκος, ο οποίος μάλιστα έχει πολύ και... καλός, πάρα πολύ καλός. Βεβαίως, και έχει και εξειδίκευση. Αλλά, στο θέμα. Αλλά αδικείται, με αλφαγιώτα, αδικείται ο κύριος Μητράκος. Διότι μια τέτοια θέση, ένα τέτοιο γραφείο, μια τέτοια, ας το πούμε, εξυπηρέτηση του κοινού, έπρεπε να έχει διαφορετική μεταχείριση και διαφορετικά μέσα. Διότι τουρισμός, το information, το γιώτα, είναι ένα πραγματάκι 10x10 που λέει ο λόγος, 15x15, έξω από μια πόρτα σε ένα γραφείο, σε ένα ισόγειο, που δεν το καταλαβαίνει κανείς τι είναι εκεί μέσα, έτσι, ενώ έπρεπε το γραφείο τουρισμού της τουριστικής και μαζί και το πληροφοριακό του Δήμου, ναι, γενικά θα έπρεπε να έχει όλα τα μέσα, τα επικοινωνιακά, το ένα, το άλλο, να μπορεί να προσφέρει, δηλαδή, πραγματικό έργο. Αυτό δεν νομίζω ότι το έχει. Όχι, δεν το έχει. Από ό,τι έχω αντιληφθεί εγώ. Ήταν εδώ και 4,5 χρόνια μόνος του. Το ξέρω, μα γι' αυτό μιλάω. Καταφέραμε και του δώσαμε έναν εργαζόμενο,
από αυτά τις συμβάσεις της πενταμινήτικης. Μάλιστα. Τουλάχιστον να το βοηθήσει, και το ευτύχημα είναι ότι αυτός ο εργαζόμενος είναι και αυτός, κοπέλα είναι και αυτή εξειδικευμένη σε θέματα τουρισμού. Α, οπότε καλό. Θα μπορέσουμε να το βοηθήσουμε πάρα πολύ και να το τμήμα γενικότερα του τουρισμού να μπορέσει να έχει μεγαλύτερη απόδοση. Γιατί είναι πάρα πολλά τα πράγματα που μπορεί να κάνει και να προσφέρει. Καταρχήν θα πρέπει να κάνετε απογραφή του τουριστικού, της τουριστικής υποδομής που υπάρχει στο Δήμο της Σπάρτης. Να. Και όχι μόνο. Γιατί ο Δήμος της Σπάρτης είναι ο capital, η πρωτεύουσα του Δήμου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συνεργαστεί ο Δήμος της Σπάρτης, συγκεκριμένα η τουριστική υποδομή, και με το υπόλοιπο μέρος Λακωνίας αλλά και Πελοποννήσου, μπορώ να πω. Ναι. Τουλάχιστον κατά τα πρότυπα, όπως γίνεται σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Είναι όπως ακριβώς το λέτε. Όμως πριν πάμε σε αυτό το βήμα που λέτε και είναι πάρα πολύ σωστό, προσπαθούμε να οργανώσουμε τα εσωτερικά μας, τα του Δήμου μας. Το να στείλετε μια επιστολή, συγγνώμη που ξεφεύγω από την ιδιότητα του δημοσιογράφου μόνο, αλλά το να στείλετε μια επιστολή σε όλα τα ξενοδοχεία, σε όλα τα ενοικιαζόμενα, σε όλες τις ταβέρνες, σε όλα τα εστιατόρια, σε όλα τα περίπτερα, σε όλα τα διανυκτερεύοντα μαγαζιά, ό,τι τέλος πάντων, τα ιατρία, τα αστυνομικά τμήματα, οι πυροσβεστικές, όλα αυτά μπορούν να σιγά σιγά να συγκεντρωθούν, γιατί δεν θα συγκεντρωθούν μέσα σε μια μέρα, θα θέλουν δυστυχώς χρόνο. Αυτά που αναφέρατε έχουν ήδη ξεκινήσει. Ωραία. Εκπονείται ένα μεγάλο έργο, το οποίο είναι καθαρά οργανωτικό. Έτσι. Γίνεται μια συλλογή πληροφοριών, όχι μόνο ξενοδοχείων, καταλυμάτων, κλινών. Ό,τι ενδιαφέρει ένα τουρίστα. Ακριβώς, τα πάντα καταγράφονται. Ναι. Μπαίνουν σε μια βάση δεδομένων που έχουμε δημιουργήσει. Και εκτός αυτού, προσπαθούμε αυτά, όταν θα ολοκληρωθεί, να τα βάλουμε στα φυλάδια που θα φτιάξουμε και αφορούν τον τουρισμό, ώστε να μπορέσουμε να το προωθήσουμε σωστά. Ωραία. Όπως δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Να υπάρχει δηλαδή ένα γκρουπάρισμα όλων αυτών και να γίνει μια, αν θέλετε, σωστή δουλειά. Δεν κάνουμε κάποια εφεύρεση. Αυτό είναι που κάνουν όλες οι προηγουμένες τουριστικά εταιρείες. Α, μπράβο, ακριβώς αυτό. Το κάνουμε και εμείς. Αλλά τουλάχιστον να το κάνουμε. Να ξεκινήσει. Γιατί μόνο μιλάγαμε τόσα χρόνια. Είναι και χρονοβόρο αυτό το θέμα. Ακριβώς. Και ξέρετε, σε όλα αυτά υπάρχουν διεθνείς προδιαγραφές. Έτσι. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Έτσι, μπράβο. Υπάρχει κοινή οπτική ταυτότητα. Υπάρχει τουριστικό λογότυπο, αυτό τώρα που θα ξεκινήσει. Υπάρχει γενικά μια επικοινωνία η οποία πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, κάθε χρόνο όπως γινόταν τα παλαιότερα χρόνια, και δεν γινόταν επίτηδες. Απλά δεν υπήρχε κάποιο κεντρικό πλάνο να αλλάζουν κάθε φορά τα φυλάδια κάθε χρόνο για το ίδιο πράγμα. Ή να βγάζει, για παράδειγμα, το ένα νομικό πρόσωπο ένα φυλάδιο για το Α θέμα και ένα άλλο νομικό πρόσωπο να βγάζει άλλο φυλάδιο για το ίδιο θέμα. Ακριβώς. Αυτά πρέπει να υπάρχει ένα ακριβώς γραφείο συντονιστικό. Ακριβώς. Υποχρεωτικά να συντονίζει. Στην εποχή που εργαζόμουν στο ξενοδοχείο το δικό μου, το ξέρεις, στο Γήθιο, σαν ενδιαφερόμενος είχα αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα τους φθινοπορεινούς και χειμερινούς μήνες. Γύριζα όλη την Ευρώπη, όλες τις χώρες και όλες τις εκθέσεις, τις τουριστικές εκθέσεις κλπ, για να μπορέσω να προσελκύσω βασικά για το ξενοδοχείο το δικό μου. Και το είχα πετύχει αρκετά καλά. Για να πάω σε μια... Δεν πήγαινα πάντοτε με αυτοκίνητο. Έπαιρνα στο αεροπλάνο, πήγαινα, ξέρω εγώ, για το Μόναχο, που είχε η μεγάλη έκθεση του τουρισμού, ή στο Βερολίνο, ή στην Ιταλία, στη Βόρεια Ιταλία, ή στο Λονδίνο. Πάντοτε πήγαινα και κατέληγα στις πόλεις αυτές. Ο σιδηροδρομικός σταθμός είναι στο κέντρο της πόλεως. Να. Το ξέρεις άλλωστε. Πήγαινα λοιπόν εκεί και μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό είσαι σε σημείο αναγνωρίσιμο από παντού. Είχε το information, το τουριστικό tourist information. Έμπαινα μέσα, ούτε κρατήσεις είχα κάνει σε ξενοδοχεία, ούτε τίποτα. Έμπαινα μέσα εκεί,
νύχτα, 10, 11, 12, 1, 3, ό,τι ώρα έφτανα. Και λέω, σας παρακαλώ, ενδιαφέρομαι για να πάω στην τάδε έκθεση του τουρισμού που γίνεται στην πόλη σας και θέλω κοντά στην έκθεση αυτή, σε ένα ξενοδοχείο, σε μία πανσιόν, να μου βρείτε ένα δωμάτιο έτσι και έτσι. Μισό λεπτό, τακα-τακα-τακα-τακα με το κομπιούτερ, λέει ναι, είναι στα 100 μέτρα από την έκθεση. Η τάδε η πανσιόν κλπ. Θέλετε να σας κρατήσουμε, λέω βεβαίως, κρατήστε μου και πα. Κάνει την κράτηση, το γραφείο, εισπράττει την πρώτη νύχτα, την πρώτη ημέρα, το γραφείο, μου δίνει την απόδειξη. Οπότε τι γινότανε, πήγαινα ό,τι ώρα ήθελα εγώ στο ξενοδοχείο αυτό. Έμπαινα μέσα, τους έδειχνα την απόδειξη, εντάξει, έδειχνα τα διαβατήρια και τα διάφορα ντοκουμέντα. Με αποτέλεσμα το γραφείο, το τουριστικό γραφείο, το οποίο ήταν δημοτικό, ήταν δημόσιο, δεν ήταν ένα πίστου, κράταγε το ποσοστό του, ήταν να πληρώσω ξέρω εγώ 50 μάρκα, λέω ένα νούμερο έτσι δείχνει, 50 μάρκα τη βραδιά, σημαίνει ότι κράταγε την προμήθειά του το γραφείο τα 10, τα 15, τα 20 και τα άλλα τα έδινε στο ξενοδοχείο. Αλλά τη δουλειά αυτή την έκανε το γραφείο, το Tourist Information. Και μετά εγώ τις υπόλοιπες ημέρες που έμενα εκεί πλήρωνα κανονικά. Θέλω να πω ότι είχε και αποδοχή και απόδοση οικονομική. Δηλαδή πολλά έξοδα του τα έβγαζε δι' αυτού του τρόπου. Ναι. Επειδή το αναφέρατε πριν για το χώρο στον οποίο στεγάζεται τώρα το γραφείο τουρισμού, το γραφείο πληροφόρησης. Πρέπει να είναι σε κεντρικό σημείο, κεντρικότατο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το δούμε στην επόμενη χρονιά. Επειδή το φετινό πλάνο, το οποίο συζητήσαμε τον Δήμαρχο και το εγκρίναμε και φυσικά εγκρίθηκε στη συνέχεια και από την Επιτροπή και από το Δημοτικό Συμβούλιο και από το Υπουργείο Τουρισμού, για φέτος έχει κλείσει. Έχει συγκεκριμένες δράσεις. Έχει 7 άξονες οι οποίοι είναι θεματικοί και ελπίζω να υλοποιηθούν όλοι. Για του χρόνου, για το 2016, θέλουμε να προχωρήσουμε στην αλλαγή του χώρου στέγασης και να γίνει κεντρικός. Βέβαια. Να γίνει κεντρικός και αν θέλετε σύγχρονος. Και να συνδεθεί και με όλους τους φορείς και με όλα τα. Τότε θα τα έχουμε όλα αυτά. Βέβαια. Οπότε θα μπορούμε πιο εύκολα. Γι' αυτό σας είπα και πριν ότι ξεκινάμε μια προσπάθεια οργάνωσης των πάντων, ώστε αφού θα τα έχουμε όλα έτοιμα, μετά να μπορούμε άνετα και γρήγορα να τα αξιοποιούμε. Οπότε είναι και εμάς ο στόχος μας. Δεν πάμε να ανακαλύψουμε κάτι καινούριο. Όχι. Θέλουμε αυτά που είπα τα ζούσα εγώ εδώ και 20 και 30 χρόνια. Ακριβώς. Θέλουμε να τα εφαρμόσουμε πάντα σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρτ, τα τουριστικά. Σωστά. Και στη Σπάρτη. Για να έχεις αναγνώριση κιόλας. Και στη Σπάρτη. Μιλήσαμε στο Βερολίνο που είχαμε πάει και με τον κύριο Μητράκο. Μιλήσαμε με δύο πολύ μεγάλα τουριστικά γραφεία. Τα μεγαλύτερα στη γη, την TUI και την Thomas Cook. Τους είχα πελάτες εγώ, μου στέλνανε γκρου. Και καταρχήν ήταν μεγάλη έκπληξη για αυτούς το πώς βρεθήκαμε, πώς βρέθηκε η Σπάρτη στο Βερολίνο. Ήταν ευχάριστη έκπληξη. Στη συνέχεια μιλήσαμε για να δούμε. Στο περίπτωτο του τουρισμού δεν πήγατε? Ναι, στο περίπτωτο της Ελλάδος, συγκεκριμένα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Α, είχε ξεχωριστό ή τι? Γιατί συνήθως ο τουρισμός, ο ελληνικός τουρισμός, παίρνει μια έκταση 500, 600, 800 τετραγωνικά μέτρα και συνθέτει εκεί διάφορες. Έτσι ήταν. Εμείς ήμασταν στην πλευρά της Πελοποννήσου. Ναι. Της Πελοποννήσου και στο κομμάτι το Λακωνία, το δικό μας. Τους δείξαμε τι θέλουμε να κάνουμε, με στόχο φυσικά να μας εντάξουν σε κάποια τα προγράμματά τους. Τα μισά μα κάνουμε από αυτά που τους συζητήσαμε, φυσικά και θα μας εντάξουν. Υπάρχει ένα θέμα και πρέπει να το αναφέρουμε να το ακούσει και ο κόσμος. Οι τουρίστες που έρχονται σταματάνε στις Μυκήνες συνήθως. Και ρωτάνε πάρα πολλούς. Πώς πάμε στη Σπάρτη? Σπάρτη είναι δίπλα, κοντά είμαστε με το Άργος. Βέβαια, ναι. Όμως δεν έχουν εντολή να προχωρήσουν παρακάτω. Διότι δεν έχουμε αναπτύξει αυτές τις, όχι απαραίτητα υποδομές, την οργάνωση. Την πληροφοριακή οργάνωση. Ακριβώς που θα έπρεπε. Γι' αυτό, μέσα σε αυτό το έργο που εκπονείται, που σας είπα νωρίτερα, έχουμε εντάξει
καταρχήν διαχωρισμό τουριστικών ενοτήτων. Έχουμε άλλη ενότητα για τον θρησκευτικό τουρισμό, άλλη ενότητα για τον πολιτιστικό τουρισμό, άλλη ενότητα για τον περιπατητικό, για τον αεροπατικό, για το περιβαλλοντικό. Για το θαλασσινό του μπάνιο. Γιατί... αυτό δεν το έχουμε εμείς, αλλά είναι σε δεύτερη. Μα δεν μπορεί να παρέχει, θα το βάλεις, έτσι και αυτό. Είναι στο διπλανό, στους διπλανούς δήμους. Αλλά υπάρχει και αυτή η διασύνδεση. Αλλά σε πρώτη φάση εμείς. Διασύνδεση θα έχετε με όλη την Πελοπόννησο. Βεβαίως, μα δεν γίνεται διαφορετικά. Για να μην πω με όλη την Ελλάδα. Γιατί ο τουρίστας θέλει μια πληροφορία και σου λέει, πώς θα ξεκινήσω να πάω μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Τι θα του πεις, α, δεν ξέρω. Ενώ μπορείς να του δώσεις ένα φιλετάκι, ένα χαρτάκι εκεί πέρα με ένα χάρτη και να του πεις πάρ' το δωρεάν. Και έτσι θα γίνει. Για να αισθανθεί ότι τον υπολογίζουμε τον ακριβώς τουρίστα. Ακριβώς. Σήμερα είχα μια συνεργασία με το Τμήμα Τουρισμού και με τον κύριο Μητράκο και μου είπε τις τελευταίες μέρες έρχονται πάρα πολλοί τουρίστες στο γραφείο. Α. Τουλάχιστον 30 τη μέρα. Μπράβο. Αυτό είναι καλό. Ζητάνε υλικό. Αλλά είναι λίγοι. Φυσικά είναι λίγοι. Αλλά του κάνει εντύπωση και του ιδίου γιατί. Ζητάνε και υλικό. Ζητάνε υλικό. Χάρτες, τέτοια πράγματα. Ναι, πληροφορίες. Δεν σας κρύβω ότι δεν έχουμε αυτό που θα έπρεπε να έχουμε. Γι' αυτό θέλουμε γρήγορα να τρέξουμε τα πράγματα. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο και μέχρι το, πιστεύω, μέχρι το τέλη Νοεμβρίου θα τα έχουμε όλα έτοιμα από πλευράς υλικού. Όπου θα υπάρχει ένα φυλάδιο γενικό για το Δήμο μας και μετά φυλάδια ανατουριστική ενότητα. Αυτό που λέγαμε πριν, πολιτιστική, θρησκευτική κλπ. Προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στους επισκέπτες εύκολα να και γρήγορα να μπορούν να ξέρουν τι θέλουν και ναι, πού πρέπει να πάνε και πού να απευθυνθούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Απλό είναι, δεν έχει κάτι. Τώρα το ξέρω. Αλλά πρέπει να θέλει κάποια χρήματα όμως. Τα έξοδα χρειάζονται, αλλά ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού κάνει εκδόσεις. Εάν του κάνετε ένα αίτημα ότι θέλουμε χάρτες, αυτοί κάνουν κάθε τόσο γιατί υπάρχουν ειδικά εργαστήρια, ναι, εκτυπωτικά που εκτυπώνουν χάρτες. Είτε τοπικούς, είτε περιφερειακούς, είτε πανελλαδικούς, είτε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Το είχαμε κάνει και εμείς σαν ξενοδόχοι. Το είχα κάνει μια πρόταση εγώ τότε στη νομαρχία της Αρκαδίας και είχε χρηματοδοτηθεί από εκεί και μας τα είχαν δώσει. Ο χάρτης είναι το α και το ω, ξεκινάει από εκεί και μετά μπορεί μέσα στο χάρτη να μπουν κάποιες ενότητες που λες πολύ σωστά. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια τα πράγματα εξελίσσονται και θα μπουν οι πιο δυνατές ενότητες. Ναι. Θα ξεκινήσουμε ιεραρχικά. Στοχεύουμε στον πολιτιστικό, στην πολιτιστική ενότητα που είναι η πιο δυνατή. Έχουμε το Μιστρά που είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό αξιοθέατο, αλλά κάτι το οποίο δεν έχουμε δώσει μεγάλη βάση είναι η αρχαία Σπάρτη και έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Είμαστε στη διαδικασία και με την αρχαιολογική υπηρεσία και συζητάμε για τις τουριστικές, για τις διαδρομές. Με την προϊσταμένη την κυρία Πάντου για, ναι, τις, η οποία είναι καταπληκτική αυτή. Θέλω να πιστεύω ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Και είμαστε και στη Χωριανή. Α, ωραία. Το Καστόρι ήδη. Μπράβο. Τουριστικές διαδρομές που αφορούν το κομμάτι αυτό, την ενότητα, την πολιτιστική και την αρχαία Σπάρτη, πρέπει να δώσουμε υλικό στον κόσμο. Που, επειδή μου είπατε τώρα το Καστόρι, ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το αναδείξετε είναι ότι όταν η Σπάρτη ιτήθη από τους Δωρεείς. Οι Δωρεείς ήταν οι κάτοικοι του Ταϊγέτου, των βουνών, οι οποίοι είχαν όμως το ρηχείο για σίδηρο, πώς το λένε, μεταλλεύματα, του σιδήρου. Οι Αχαιοί που είχαν την αρχαία Σπάρτη είχαν το χαλκό, τα σπαθιά ήταν χάλκινα, μπρούτζινα ξέρω εγώ, οι Δωρεείς είχαν τα σιδερένια, οπότε μία-δύο που δίνανε ή παλεύανε εκεί νικήσανε οι Δωρεείς, ναι, και κατέλαβαν μετά την Σπάρτη, πλέον την Λακεδαίμονα τότε τη λέγανε και έγινε αυτό. Οπότε αυτό μπορείτε να βρείτε που είναι το μεταλλείο
και όλα αυτά το ιστορικό γενικά για να καταλάβουν τη συνέχεια της ιστορίας. Είναι σημαντικά πράγματα. Υπάρχει μεγάλο πελάνα. Βέβαια. Τρομερά πράγματα. Υπάρχει μεγάλο πλούτο στην περιοχή μας. Κάποιος μου λέει τις προάλλες, μα δεν έχουμε τίποτα. Λέει, τι να δείξουμε από το θέμα της αρχαίας Σπαρτιά. Είναι τόσα πολλά που έχουμε να δείξουμε, αλλά πρέπει και αυτά να τα οργανώσουμε σωστά, να μπουν σε ένα πλάνο πώς θα τα επισκεφτεί κάποιος, πόσες μέρες θέλει για να τα επισκεφτεί, τι μπορεί να δει τη μία μέρα, τι μπορεί τη δεύτερη, τι μπορεί την τρίτη. Ένα μουσείο ψηφιδωτών, Φερρυπίν. Τα έχουμε πει άλλωστε. Την αρπαγή της Ευρώπης που έχουμε. Το ξέρω. Είναι αντίγραφο βέβαια. Αυτή που είναι κάτω στο Ιούνιο. Όχι αυτό. Το άλλο που είναι στην Κωνσταντίνου Παραλόγου. Είναι το πρωτότυπο. Είναι το πρωτότυπο. Αυτό πληροφορήθηκα τις προάλλες από τους αρχαιολόγους ότι πρόκειται να ξεκινήσει κάποια στιγμή σύντομα. Υπήρξε μια χρηματοδότηση για να γίνει επισκέψιμο. Α, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλό είναι και αυτό. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Στο χώρο εκείνο. Το μουσείο των ψηφιδωτών, επειδή έχουν πάνω από 250 ψηφιδωτά. Ό,τι οικοδομές γινόντουσαν και δρόμοι και εκείνο και τ' άλλο, βρίσκανε από κάτω ψηφιδωτά. Τρομερά ψηφιδωτά. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Εάν πάρει κανείς, αν πάρει ο Δήμος μια έκταση ή νοικιάσει μια έκταση, ένα στρέμμα, δύο στρέμματα ξέρω εγώ, μικρή, δεν είναι το θέμα αυτό, και κάνει τετράγωνα σαν σκακέρα και οι γραμμές αντί να είναι γραμμές να είναι διάδρομος, να περπατάει ο άλλος, οπότε στο κάθε τετράγωνο μπορεί να μπουν τέσσερα ψηφιδωτά με ταμπελάκι επάνω και λοιπά, τι είναι το ένα και τι και το άλλο, και όλο αυτό με τέντες να σκεπαστεί για να μην καταστρέφονται. Δηλαδή με ένα τέτοιο μουσείο περιφραγμένο και φυλαγμένο μπορεί να διαρκέσει η παραμονή ενός τουρίστας στη Σπάρτη μία μέρα παραπάνω. Εγώ δεν σου λέω παραπάνω. Αλλά μία μέρα το λιγότερο. Που είναι και το ζητούμενο. Που είναι σημαντικότατο. Γιατί δεν κερδίζει το μουσείο, κερδίζει ο τόπος. Ακριβώς. Ακριβώς. Και πρέπει να πούμε ότι η επισκεψιμότητα στο Μιστρά έχει πέσει πάρα πολύ. Έχει πέσει περίπου στις 150.000, όταν πριν 350, λίγα χρόνια 400 και κάποιες στιγμές και 500 κάποιες χρονιές. Ωστόσο, αυτό που μας προβληματίζει είναι πόσοι από αυτούς τους 150.000 ετησίους έρχονται να δουν και την αρχαία Σπάρτη. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Από εκεί και πέρα, θέλουμε οπωσδήποτε να συνεργαστούμε με την αρχαιολογική υπηρεσία. Ναι, μα είναι και συμπτωματικά η κυρία Πάντου είναι καταπληκτική αρχαιολόγος και σωστή στη συμπεριφορά της. Και όλοι μέσα εκεί τώρα έχουν διορθώσει πάρα πολύ την συμπεριφορά και είναι αξιόλογοι άνθρωποι οι αρχαιολόγοι. Τώρα το θέμα, καμιά φορά ορισμένοι ξεφεύγουν από τα και κανονισμένα, εντάξει τώρα από εκεί και πέρα. Εντάξει, παντού υπάρχουν αυτά σε όλους τους κλάδους, σε όλους τους τομείς, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι τους δείξαμε ότι θέλουμε και να τους βοηθήσουμε και να μας βοηθήσουν. Το κυριότερο. Και τα δύο. Από δύο. Ακριβώς. Θέλει συνεργασία. Τα δύο χέρια, πώς το λένε, και τα δύο το πρόσωπο. Ναι, ναι. Και είναι το ένα νύβι τ' άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Αυτό λέει ο Νίκος. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Ο κόσμος μέχρι στιγμής πώς σας έχει υποδεχθεί? Ο απλός κόσμος, οι επαγγελματίες, οι ελεύθεροι γενικά. Κοιτάξτε, είναι επιφυλακτικοί. Τα ξενοδοχεία, πώς πάτε με τα ξενοδοχεία? Κάναμε μια πρώτη συνάντηση με τους ξενοδόχους. Τους καλέσαμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου όλους όσους έχουμε στο Δήμο Σπάρτης. Ανταποκρίθηκαν αρκετοί. Κάναμε μια ανοιχτή συζήτηση. Τους είπαμε τι είναι αυτά τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Τις σκέψεις. Τους ζητήσαμε να μας κάνουν παρατηρήσεις, προτάσεις. Κάνε, μας έκαναν προτάσεις, τις έχουμε καταγράψει, τις επεξεργαζόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι θα μας πούν οι άνθρωποι του. Βέβαια, είναι η δουλειά τους αυτή. Έχουν άμεση επαφή με τον τουρίστα, με τον επισκέπτη. Και βέβαια και εμείς από την πλευρά μας, σαν γραφείο, σαν τμήμα τουρισμού, σαν επιτροπή, αν θέλετε, που είναι και το πολιτικό σκέλος στο κομμάτι του τουρισμού, προσπαθούμε και κάνουμε μελέτες. Κάνουμε έρευνες. Έχει ξεκινήσει ήδη μία για να δούμε ποιο είναι το ακριβές προφίλ του επισκέπτη στο Δήμο Σπάρτης. Θα διαρκέσει ένα έτος για να συλλέγουμε αναπεριόδους διαφορετικές τα στοιχεία. Κάναμε και άλλη μία έρευνα πριν λίγο καιρό για να δούμε τι ακριβώς
είναι αυτό που ορίζει την ταυτότητα του Δήμου Σπάρτης, δηλαδή τα στοιχεία που θα συνθέσουν την τουριστική ταυτότητα. Όχι ότι δεν τα ξέραμε, αλλά πλέον έχουν και επιστημονική μεθοδολογία καταγεγραμμένη, γιατί είναι σημαντικό, είδα έτσι, από κάποιους κακεντρεχείς, ναι, και θα έλεγα άσχετους, κυριολεκτικά, συνήθως οι άσχετοι, ότι είναι. Περιμέναμε να κάνουμε την έρευνα για να μας δείξουν. Ναι, περιμέναμε να κάνουμε την έρευνα για να δείξουμε. Ακριβώς. Διότι επιστημονικά και μεθοδολογικά μπορούμε να τεκμηριώσουμε αυτό που, αν θέλετε, ήταν γνωστό στον κόσμο. Ποια είναι, δηλαδή, τα δυνατά σημεία και ποια είναι τα δύνατα του Δήμου Σπάρτης. Αν όμως δεν την κάναμε και προχωρούσαμε να υλοποιήσουμε πράγματα, θα μας λέγανε και εσείς που τα ξέρετε. Για κάνατε αυτό το λάθος. Υπάρχουν κακεντρεχείς οι οποίοι γελιοποιούνται γιατί είναι πολύ άσχετοι με κάποια πράγματα. Τα στατιστικά όμως δεδομένα δεν είναι σχεδόν ποτέ λάθος. Και από εκεί και πέρα τα αξιοποιούμε. Αυτό είναι σημαντικό. Και προχωράμε. Και το καλό είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, όλες οι παρατάξεις, όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, βοηθάνε την Επιτροπή, είναι θετική και προχωράμε. Δεν έχουμε συγκρούσεις, αν έχουμε ποτέ διαφωνίες, αυτές είναι θεμητές, αλλά γενικά προχωράμε σε μια κοινή γραμμή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλοι μαζί βοηθούν. Μεγάλη υπόθεση. Πολύ. Άλλωστε, ο τουρισμός είναι η υπηρεσία γενικότερα, η τουριστική υπηρεσία. Όχι εννοώ τα άτομα, τα 2, 3, τα 10, αλλά γενικώς η ιδεολογία τουρισμός είναι υπέρ του λαού, υπέρ του πολίτη. Ακριβώς. Δηλαδή, λέει να έχουμε πολλούς τουρίστες για να κερδίζουμε λεφτά. Είναι εξαγώγημο το προϊόν, δηλαδή εξάγουμε ιστορία, καλές παραλίες, βουνά, λαγκάδια, τρόφιμα, το ένα το άλλο, και εισπράττουμε χρήματα. Άρα. Και όχι μόνο χρήματα, αλλά υπάρχει μια τοπική ανάπτυξη ευρύτερη. Αυτό ακριβώς. Σε δρόμους, σε κέντρα υγείας, γιατί είναι ένα σύνολο πραγμάτων που πρέπει να γίνουν για να μπορέσουν να στηρίξουν τον τουρίστη. Και φυσικά εισρέει χρήμα, ζεστό χρήμα. Βέβαια. Στην τοπική κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μεγάλη υπόθεση. Πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να διατηρηθεί, να συμπληρωθεί μάλλον και ο Δήμος να αντιμετωπίσει κάποιες άλλες δαπάνες που συνθέτουν και συμπληρώνουν το κεφάλαιο τουρισμός με καλή οδοποιία, με καλό εκείνο, με καλό το άλλο, με καλή πεζοδρόμηση, καλές σημάνσεις, να καθαρίσουν τις πινακίδες της σημάνσεως από τα αυτοκόλλητα που βάζουν για τα ποδοσφαιρικά σωματεία, ναι, και τα τέτοια, ναι, και κάποιοι, όχι τα σωματεία, κάποιοι χαζοβιόλιδες. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, για να μπορέσουμε να θεωρούμεθα καλοί οικοδεσπότες. Η τουριστική συνείδηση, μεγάλη το υπόθεση, οποίο αναφέρεται ουσιαστικά, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε, είναι δύσκολο, δύσκολο πολύ, όχι μόνο στο τουριστικό κομμάτι, γιατί εμπλέκει κοινωνική κουλτούρα και άλλα δεδομένα. Ακριβώς. Συμπεριφορικά, γνωσιακά κλπ. Αλλά είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά θα το προσπαθήσουμε, δεν θα το αφήσουμε. Λειτουργεί πάντα παράλληλα και ξανατονίζω ότι έχουμε την τύχη να έχουμε στο τμήμα τουρισμού έναν άνθρωπο που προείσθεται κιόλας, ο οποίος γνωρίζει το αντικείμενο και σε σπουδές και σε μεταπτυχιακές σπουδές και σε εργασιακή δραστηριότητα. Το θέμα είναι να του δώσετε τα εργαλεία όμως. Θεωρώ ότι. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο να ξέρει εκείνος. Ότι αξιολογούμε τη γνώση του και του το δείχνουμε. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Γιατί άμα δεν του δώσεις τα εργαλεία τα κατάλληλα και τη δυνατότητα να αναπτύξει και κάτι τέτοια, τι να κάνει. Και αν είναι και υπάλληλος μάλιστα, κινδυνεύει να χάσει και τη δουλειά του, που λέει ο λόγος. Προσπαθούμε πάρα πολύ και σε συνεργασία με τον Δήμαρχο, ο οποίος το θέμα του τουρισμού το έχει πάρα πολύ ψηλά. Και αν θέλετε, ένα από τα βασικά ενδεχομένως, ένας από τους βασικούς παράγοντες της επιτυχίας του θα είναι και το κομμάτι του τουρισμού στο τέλος ο της τουρισμός όμως του. Θέλει ανταποδοτικότητα και αν γιατί μέχρι τώρα τα οικονομικά του Δήμου δεν ξέρω κατά πόσον ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του τουρισμού και καλό τώρα θα είναι, ξεκινάμε και τώρα καλό ξεκινάμε. Θα είναι να γίνει μετεκπαίδευση και πώς το λένε, πλήσιμο εγκεφάλου και στους δημοτικούς άρχοντες γενικά, για να μην παρεξηγηθώ, στους δημοτικούς άρχοντες.
Είναι γεγονός αυτό που λέτε. Το σημαντικότερο είναι να αξιοποιήσουμε σωστά τα χρήματα τα οποία θα μας δοθούν. Γιατί ο τουρισμός, να μην κάνουμε σπατάλες. Δεν φαίνονται τα χρήματα του τουρισμού. Όταν έρχεται ένα γκρουπ και μένει τρεις ημέρες στη Σπάρτη, από 30 άτομα σου λέω εγώ, από 50 άτομα, σημαίνει ότι κατά μέσον όρο το άτομο θα πληρώσει, ξέρω εγώ, μαζί με τα φαγητά του το λιγότερο 100 ευρώ την ημέρα. 300 ευρώ το τριήμερο επί 50 άτομα, 150, 15.000 πόσο είναι. Ναι. 15.000 ευρώ. Πώς το λένε, χωρίς να έχεις κόστος, ελάχιστο κόστος. Όταν λέμε ελάχιστο, ίσα ίσα τις πρώτες ύλες του φαγητού, τίποτα άλλο. Ναι. Είναι σημαντικά, είναι πολύ σημαντικά ζητήματα αυτά και σας λέω, είναι πάρα πολλά τα δεδομένα που έχουμε. Εσείς έχετε φροντίσει να καλέσετε και άλλους ενδιαφερόμενους, ιδιώτες κλπ. Γιατί καμιά φορά και ένας άσχετος άνθρωπος που δεν έχει επάγγελμα το τουριστικό και έχει κάποιες γνώσεις ή κάποιο πώς να την πω, ένα όνειρο, ένα κάτι, μια ιδέα. Θα σας πω, η Επιτροπή Τουρισμού στις περίπου 10 μήνες που λειτουργεί έχει κάνει 8 συνεδριάσεις. Έχει κάνει 8 συνεδριάσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα παλαιότερα χρόνια το χρόνο έκανε μία συνεδρίαση και αν. Οι συνεδριάσεις αυτές, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, είναι ανοιχτές στο κοινό. Αχα. Και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μπορούν να τις παρακολουθήσουν. Αλλά και οποιοδήποτε δημότης μπορεί να είναι εκεί ή εκπρόσωπος κάποιου φορέα. Γι' αυτό το λόγο στέλνουμε και δελτία τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 3-4 μέρες πριν γίνει η συνεδρίαση, ώστε να μπορούν όλοι όσοι επιθυμούν να προσέρχονται και να συμμετέχουν, γιατί είναι ανοιχτή η διαδικασία, και να μας λένε τις προτάσεις τους, τις απόψεις, τους προβληματισμούς, να κάνουν παρατηρήσεις, για να μπορούμε να έχουμε αυτό το σωστό μοντέλο της ανάμειξης όλων σωστό και της συμμετοχής, θα έλεγα, όλων των δημοτών, είτε είναι φορείς είτε είναι ιδιώτες. Οπότε ναι, είμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ωραία. Οι προτάσεις είναι καλοδεχούμενες. Παντογνώστες δεν είμαστε σε καμία περίπτωση. Διαρκώς μαθαίνουμε. Έχουμε μια βάση γνωσιακή που είναι ο κύριος Μητράκος, μιας και είναι εξειδικευμένος, και από εκεί πέρα εμείς, αν θέλετε, σαν πολιτικοί φορείς, πολιτική, ας πούμε, δεν, και εκλεγμένοι, ναι. Προσπαθούμε να φτιάξετε το εφικτόν. Ακριβώς. Να κάνω μια έτσι τολμηρή ερώτηση, δεν ξέρω αν θα μου απαντήσετε. Έχετε σύμπνια μέσα στο συμβούλιο της Επιτροπής, δηλαδή είσαστε ευχαριστημένος από την παρουσία τους, από την προσφορά τους γενικότερα? Δεν χρειάζεται να μου πείτε ονόματα, αρκεί να μου πείτε ότι ναι, έχω το 50% ή το 30% ή το 80%, ξέρω εγώ. Αυτό, γενικά είμαι ευχαριστημένος. Αυτό όμως που θα ήθελα είναι περισσότερη συμμετοχή από τους ίδιους στα θέματα που αφορούν χειροπιαστά αποτελέσματα. Γιατί ξέρετε, έχουμε συνηθίσει να λέμε, ναι, να προτείνουμε και να μην κάνουμε. Ναι. Είναι ωραίο το να λες και στη συνέχεια να άρχισε να λες, να κρίνεις μάλλον, γιατί δεν έκανες αυτό που σου είπα. Ναι. Πρέπει αυτό που λέμε να το εφαρμόζουμε κιόλας. Σωστά. Γι' αυτό και υπάρχουν διάφοροι φορείς μέσα και ιδιώτες που έχουν γνώση. Ποιοι φορείς συμμετέχουν Να σας πω γενικά. Να σας πω γενικά ποιοι φορείς. Είναι το Φίλοι Αρχαιολογικού Μουσείου Σταματάκης, ναι, είναι το Επιμελητήριο Λεκωνίας, είναι ο Ρηβατικός Σύλλογος, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο. Το Ξενοδοχειακό Σύλλογος, ναι. Ο Σύλλογος Ξενοδόχων, ναι, όχι Επιμελητήριο, το Επιμελητήριο στην Αθήνα. Λεκωνίας, που αφορά τη Λεκωνία. Ο Σύλλογος Λεκωνίας, ναι, λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Ξενοδόχων. Είναι εκπρόσωπο από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, είναι από τον Γητιάδα το Αρχαίο Θέατρο, το Σύλλογο. Μπράβο, ναι. Είναι εμπορικό σύλλογο, είναι αστρονομική ένωση. Που ήμουν νιός και γέρασα, που λέει η παροιμία, και ακόμα περιμένω να ανασκάψουν και να αναδείξουν το Αρχαίο Θέατρο της Σπάρτης. Γίνονται πάντως κάποιες εργασίες, ναι, από ότι, γιατί είχαμε βρεθεί εκεί τις προάλλες. Άλλα 60 χρόνια έχω μπροστά μου, ελπίζω να προλάβω να το είδω. Μακάρι.
Και έχουμε και το θέμα του μουσείου, βέβαια. Όχι ότι δεν έχουμε μουσείο, γιατί το έχουμε. Ναι, αλλά το, εκεί έχουμε είναι, μουσείο και αλλά, είναι και πολύ καλό. Αλλά περιμένουμε και το καινούριο. Θέλει και άλλες δύο αίθουσες όμως να επεκταθεί το υπάρχον. Ναι, ναι. Ναι. Και μία τουαλέτα, φωνάζει ο Νίκος. Και έχει δίκιο. Θέλει, θέλει. Ρωτάνε αυτοί, δηλαδή σας. Σας λέω κάποια απλά πράγματα. Πάνε τα γκρουπ να δουν το μουσείο και ρωτάνε, σας παρακαλούμε, πού είναι η τουαλέτα, και τους στέλνουν στα δημοτικά ορειτήρια που είναι στην Ισίδα, στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, μπροστά από την Τράπεζα Πειραιός. Ναι, ναι, ή σε καφετέρες που είναι απέναντι. Που, οι οποίες αν δεχθούν. Λοιπόν, πάνε εκεί και ντρεπόμαστε γιατί λέγονται ορειτήρια, δημοτικά ορειτήρια κλπ. Δηλαδή, να μην τα χαρακτηρίσω. Δεν ξέρω, ας ξεκινήσουμε και από αυτά. Είναι πάρα πολλά που μπορούμε να κάνουμε. Ωστόσο, σε πρώτη φάση ασχολούμαστε με τα εσωτερικά, τα δικά μας, που αφορούν τα οργανωτικά ζητήματα του τουρισμού. Να τα φτιάξουμε αυτά, να ξεκινήσει η υλοποίηση για να πάμε και στα επόμενα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί, δυστυχώς. Λοιπόν, κάθε τόσο μία φορά αυτό θα ερχόσαστε να μας λέτε τι προχωρήσαμε και τι προχωρήσαμε, την πρόοδο. Βεβαίως. Μα έχουμε αναπτύξει άλλωστε και ένα μοντέλο στο οποίο καταγράφουμε την πρόοδό μας για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, πού ξεκινήσαμε και ανά μήνα εσείς, τι έχουμε κάνει. Εσείς. Εγώ με τον κύριο Μητράκο. Μιλάω για το κοινό, τη διάδοση των ειδήσεων αυτών. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, κύριε Αλεξάκο, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε. Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Και εσείς το ίδιο σε εμένα, σε εμάς, και θέλω να πιστεύω ότι έχετε κέφι και γνώσεις και δυνατότητα και χαρακτήρα κατάλληλο για να πάει μπροστά το θέμα. Μακάρι και υγεία να έχουμε να προσπαθούμε. Ναι, υγεία. Σας εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότερο θέλω να σας ευχαριστήσω, αγαπητοί τηλεθεατές, που μας παρακολουθήσατε. Το κεφάλαιο τουρισμός είναι σημαντικό πράγμα για τον τόπο μας. Άλλωστε, είδατε ότι φέτος φτάσαμε τα 26 εκατομμύρια τουρίστες. Είναι αμαρτία από το Θεό η Σπάρτη, που είναι η Λακωνία γενικότερα, που είναι από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία που έχουμε στην Ελλάδα, να μην μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε, να μην τα αναπτύξουμε, όχι καταστρέφοντάς τα, αλλά αναδεικνύοντάς τα. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας και χαρά σας.